Καθώς ο χειμώνα ξεθοριάζει και η άνοιξη πλησιάζει, στρατιωτικοί εμπειρογνώμονε οικάζουν μια νέα επίθεση από τι ρωσικέ δυνάμει. Οι πρώτες γραμμέ μετατοπίστηκαν στο Μπαχμούτ, μια πόλη στην ανατολική Ουκρανία, τον Ιούλιο του 2022, και σύμφωνα με τον πρώην πεζοναύτη των ΗΠΑ Τρόι Οφενμπέκερ, το σκηνικό είναι φρικτό. Ο Οφενμπέκερ, ο οποίο πολεμά στη διεθνή Λεγεώνα τη Ουκρανία που αποτελείται από ξένου στρατιώτε, είπε στο ABC News ότι όταν ένας Ουκρανός στρατιώτης πολεμά στην πρώτη γραμμή στον Μπαχμούτ, το προσδόκιμο ζωής του είναι μόνο περίπου τέσσερι ώρε. Ο Φεμπέκερ είπε ότι τον Μπαχμούτ αποκαλείται ο «μήλος του κρέατος» λόγω των μακάβριων σκηνών και περιέγραψε τις μάχες ως χαοτικές. Οι μάχες έχουν αυξηθεί στον Μπαχμούτ, καθώς η Ρωσία κατεύθυνε τι δυνάμει της εκεί από το περασμένο καλοκαίρι για να καταλάβει την πόλη. Αλλά όπω σε πολλέ άλλε περιπτώσει κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Ρωσία αντιμετώπισε σκληρή αντίσταση από τα Ουκρανικά στρατεύματα. Ωστόσο, ο Όφενμπεκερ δεν είναι σίγουρο για πόσο καιρό τα Ουκρανικά στρατεύματα θα μπορούσαν να συνεχίσουν να κρατούν την πόλη. Είπε στο ABC News ότι περίμενε ότι η πολύ αναμενόμενη Ρωσική επίθεση είχε ήδη ξεκινήσει, θέτοντα τον Μπαχμούτ στο επίκεντρό τη. Αν καταληφθεί, το Μπαχμούτ θα ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη του Κρεμλίνου από το περασμένο καλοκαίρι. Ωστόσο, οι Ρώσοι αντιμετώπισαν μεγάλη αντίσταση. Η Ουκρανία έχει αντισταθεί σε πολλέ από τι επιθέσει τη Ρωσία με βοήθεια από συμμαχικά έθνη, όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά οι πολιτικοί αρχίζουν να αντιστάζουν για το αν θα πρέπει να παρασχεθεί περαιτέρω βοήθεια. Το Υπουργείο Άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου είπε ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν υποστεί πολλέ απώλειε, ειδικά στον Παχμούτ. Το Υπουργείο Άμυνα υπέθεσε ότι η Ρωσία μπορεί να ανακοινώσει τη νίκη τη επί του Μπαχμούτ ακόμα και αν αυτό δεν ισχύει. Η Δεξαμενή Σκέψη που εδρεύει στι ΗΠΑ το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου πιστεύει επίση ότι η Ρωσία δεν θα μπορέσει να καταλάβει τον Μπαχμούτ αυτή την εβδομάδα. Παρά τι βάναυσε μάχε, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου ανέφερε ότι η Ρωσία δεν φαινόταν να επιταχύνει το ρυθμό προέλασή τη στην περιοχή. Καθώ απομένουν 4 ημέρε πριν από την επέτειο ενό έτου από τον πόλεμο. Εάν η Ρωσία δεν μπορέσει να διεκδικήσει εγκαίρω τον Παχμούτ, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη Πολέμου ανέφερε ότι η Ρωσία θα μπορούσε ανταυτού να εξαπολύσει πυραυλικέ επιθέσει σε μη στρατιωτικού στόχου. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.